με τους συναδέλφους του στην υπόλοιπη χώρα, συντάσσονται και οι φαρμακοποί τη Ξάνθης, οι οποίοι καταβάζουν ρολά τη Δευτέρα και τη Τρίτη, 17 και 18 Δεκεμβρίου, ως απάντηση στις απαράδεκτες, όπως τις χαρακτήρισαν οι φαρμακοποί, δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λικουρέτζου. Τα κίνητρά μας πλέον δεν είναι οικονομικά, αλλά είναι και θεσμικά. Ο Υπουργό Υγεία, αφού μα εξήντελσε οικονομικά, βγήκε την περασμένη Δευτέρα και έκανε τι απαράδεκτε εκείνε δηλώσει σύμφωνα με τις οποίες ονόμασε μεσάζονται στους φαρμακευτικούς συλλόγους και εξήγηλε προ... και ότι θα κάνει άτομικες συμβάσεις και ότι θα αφήσει ελεύθερο το ώραριο των φαρμακείων. Αυτό σημαίνει ότι πλέον μας προετοιμάζει για τις νέες αλυσίδε τις οποίες θα δημιουργηθούν, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να αγωνιστούμε για την επιβίωση μας, για την βιωσιμότητα των φαρμακείων Όλων, όλου του νομού και όλη τη Ελλάδο, ώστε μέχρι και στο τελευταίο χωριό που λειτουργεί τώρα, φαρμακείο, να μην κλείσει για να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτη. Γιατί μην νομίζετε ότι αυτέ οι μεγάλε αλυσίδε που θα έρθουν στην Ελλάδα θα εξυπηρετούν τα χωριά. Θα απευθύνονται μόνο στου κατοίκου του κέντρου. Ουσιαστικά συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ φαρμακοποιών και Υπουργείου και πώς σχολιάζετε εσείς ε, την απελευθέρωση του ωραρίου. Ε, ουσιαστικά συνεχίζεται η κόντρα, όπως το είπατε. Ε, και αυτό γιατί από την πλευρά του Υπουργείου το, υπήρξε, τώρα αυτή η παρέμβαση που ρίχνει λάδι στη φωτιά και την όπου πάει να σβήσει. Όσο αφορά για την απελευθέρωση του ωραρίου, εάν ο καθένας φαρμακοποιός ανοίγει όποτε θέλει και κλείνει όποτε θέλει, Τότε απαλλάσσεται από την υποχρέωση την οποία έχει να εφημερεύει ή να διανυκτερεύει. Που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια τη νύχτα δεν νομίζω ότι κανένα να θελήσει να διανυκτερεύσει από δική του πρωτοβουλία. Ε, ορισμένα θέματα είναι πολύ λεπτά και πρέπει να τα χειριστεί ανάλογα το Υπουργείο για να μην φτάσουμε στα άλλα άκρα. Θα υπάρξουν λουκέτα. Εγώ πιστεύω εάν συνεχίσει η κατάσταση όπως συνεχίζεται, όλοι έχουμε πρόβλημα και σίγουρα θα υπάρξουν λουκέτα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά φαρμακεία που έκλεισαν στην Αθήνα, γύρω στα 200 και άλλα τόσα και περισσότερα κατέθεσαν τις άδειές τους στην ομαρχία γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Την ίδια τύχη θα έχουμε και εμείς εδώ. Βέβαια μπορεί στην Ξάνθη ακόμη να μην έχουμε οριστικό λουκέτο, ωστόσο ήδη ένας φαρμακοποιός ανέστηλε πρόσκαιρα τη λειτουργία του, έως ότου το καταβάλει όλα τα οφειλόμενα, καθώς αδυνατεί πλέον να ανταπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις.